Γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο Πρόεδρος Αβέροφ Νεοφίτου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω και εσάς σχετικά με αυτές τις τραγικές εικόνες από το Παρίσι και την Παναγία των Παρισίων να καίγεται. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Όπως το είπε και ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ένα κομμάτι από την καρδιά μας κάηκε. Μάλιστα. Να πάμε στα δικά μας, να επανέλθουμε στα δικά μας. Και μια και μιλάγαμε για φωτιά, είχαμε τον κύριο Στεφάνου πριν λίγο και επανέλαβε πως ο Αβέροφ Νεοφίτου ρίχνει πυροτεχνήματα όσον αφορά την αυτοδιάλυση που ζητήσατε της Βουλής και να πάμε σε εκλογές. Κοιτάξτε, έχουμε ένα πόρισμα για το συνεργατισμό που επιρρύπτει ευθύνες τόσο στα κόμματα πριν από το 2013 αλλά και στα κόμματα μετά το 2013. Παράλληλα, επιρρύπτει ευθύνες και στον Υπουργό Οικονομικών. Εάν υπήρχε πράγματι μια λογική και σοβαρή σε όλα τα επίπεδα συζήτηση, θα έπρεπε να αναλάβουν τις ευθύνες τους τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και τα πολιτικά κόμματα πριν και μετά το 2013. Πώς θα γειτώνουν αυτό τα κόμματα αφού το Σύνταγμα τους έχει το δικαίωμα της αυτοδιάλυσης να πηγαίναμε σε βουλευτικές εκλογές για το υπόλοιπο της θητείας, οπότε ο λαός θα έκρινε τις ευθύνες του καθενός μας αλλά και του κομματός μας και παράλληλα δεν έπρεπε να υπάρχει άλλη επιλογή και από τον Υπουργό Οικονομικών να είχε υποβάλει την παρέτησή. Μόνο έτσι στο σύνολό του θα εκπέμπαμε το μήνυμα στην κοινωνία ότι υπάρχει ένα σεβασμό στο πόρισμα. Και αυτή ήταν η θέση δική μας. Δεν μπορεί κόμματα που το πόρισμα τους επιρρύφει ευθύνες να βλέπουν μόνο την ευθύνη του Υπουργού. Το ίδιο θα συνέβαινε και αν εμείς παρακάμπταμε την ευθύνη του Υπουργού και μιλούσαμε μόνο για τις ευθύνες των κομμάτων. Έστω και αν έχουμε διαφορετική άποψη, δικαίωμά μας και η μεν και η δε, ένα πόρισμα είτε το σέβεσαι στην ολότητά του, ή δεν το σέβεσαι. Ναι, όμως, Πρόεδρε, πώς θα αναλάβει ένα κόμμα την ευθύνη και εν πάση περιπτώσει κάποιος να κάνει την αρχή. Και πώς, εφόσον παραδεχόμαστε όλοι και είναι εκεί στο πόρισμα, ότι το πόρισμα λέει ότι έχει ευθύνη ο Υπουργός Οικονομικών. Ποιος και πώς θα αναλυθεί αυτή η ευθύνη. Καλά, είπα. Εάν θέλαμε να δείξουμε ένα σεβασμό στην ολότητα του πόρισματος και να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία, έπρεπε και η Βουλή να αυτοδιαλυθεί και ο Υπουργός να έχει παραιτηθεί. Ταυτόχρονα. Ναι, αυτό όπως το θέτεται θα ήταν ίσως το ιδανικό. Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης των κομμάτων με ποιο τρόπο εκτός από την προσφυγή στις κάλπες. Οπότε εφόσον δεν πηγαίνουμε σε κάλπες δεν παραιτείται και κανένας και προχωρούμε. Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να αυτοδιαλυθεί η Βουλή αυτή τη στιγμή έχοντας 55 βουλευτές και όχι 56 διότι χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία. Βεβαίως. Με την ίδια λογική, επειδή είμαστε το 55, όλες οι αποφάσεις μας είναι άκυρες. Αυτό είναι ένα ερώτημα, βέβαια, που τίθεται. Όχι, δεν τίθεται θέμα. Εάν 28 από τους 55, αλλά ξέρετε τις θέσεις που έχουν ακουστεί από τα κόμματα. Δεν υπάρχει ο αριθμός 28. Για να γίνει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Άρα εσείς έρχεστε και λέτε, αποδεκτείτε και εσείς τις δικές σας ευθύνες, τα κόμματα, και και εμείς αποδεχόμαστε την ευθύνη του Υπουργού Οικονομικών βάσει του προπορίσματος και πάμε σε εκλογές. Και ταυτόχρονα, εάν αυτή η απόφαση δεν να μην θεωρηθεί ως προϋπόθεση, εάν τα κόμματα που λένε ότι σέβονται το πόρισμα αναλάβανε για αυτά την ευθύνη τους. Δεν υπάρχει άλλο τρόπος. Γιατί αναφέρεται στο πόρισμα ότι
η εμπλοκή των κομμάτων είχε καταστροφικές συνέπειες στην πορεία της συνεργασίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από ένα κόμμα να λάβει τις ευθύνες από του να κριθεί από το λαό. Και από την άλλη, δεν υπήρχε άλλη διέξοδος, θεωρώ, προς τον Υπουργό Οικονομικών. Εάν η Βουλή έπαιρνε τέτοια απόφαση, δεν είχε άλλη επιλογή. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι η πρότασή σας δεν γίνεται αποδεκτή? Δεν ξέρω. Και κοιτάξτε, λέχθηκαν και οι κουβέντες. Εγώ δεν απεκάλεσε κανένα συνάδελφο, γιατί είπα τις γέφυρες εγώ τις διατηρώ. Αλλά δεν μπορεί να μιλούν για γελιότητες ή έλλειψη σοβαρότητας σε προτάσεις για να απευθυνθείς προς το λαό. Και η ανεύθυνη στάση πριν από λίγο μίλησε η κυρία Ρωτοκρήτη. Είναι δυνατόν εκ μέρους του ΔΙΚΟ να ακούετε ότι είναι ανεύθυνη στάση στο να υποβάλεις πρόταση να δώσεις το δικαίωμα στο λαό να κρίνει? Και είναι σοβαρό και υπεύθυνο να λες ότι αν δεν παραιτηθεί ο Υπουργός, εγώ θα οδηγήσω σε διάλυση την Κυπριακή Πολιτεία, γιατί δεν θα ψηφίζω νόμους ούτε μεταρρυθμίσεις? Από την άλλη έρχεται το ΑΚΕΛ και λέει ότι εμείς δεν φοβόμαστε τις εκλογές, έχουμε εκλογές, έχουμε μπροστά μας εκλογές, τις ευρωεκλογές. Εκεί θα κρυθούν όλα τα κόμματα. Έχει μια διαφορά. Στις ευρωεκλογές ψηφίζουν και οι Τουρκοκύπροι. Και με αυτό τι θέλετε να πείτε? Δεν θέλω από τίποτε. Άλλη είναι η σύνθεση του εκλογικού σώματος στις βουλευτικές και άλλο είναι η σύνθεση του εκλογικού σώματος στις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Να σας πάμε σε ένα άλλο που σας κατηγορήσαν τελευταία για τη μονάδα παρασκευής ασφαλτικού. Λέει ότι συναντήσατε, ότι προσπαθήσατε να επηρεάσετε. Βεβαίως τα διαψεύσατε όλα αυτά. Το ερώτημα είναι ποια η γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα και για ποιο λόγο προσπαθώ να βρω. Και να το πιάσουμε λίγο γενικότερα. Ναι. Ξέρετε, και αναφέρομαι και σε εσάς τους έγκλητους δημοσιογράφους, γιατί εμείς να αναλάβουμε τα λάθη μας ως πολιτικοί, και δεν είναι λίγα. Δεν μπορούσε να διανοηθώ πριν μερικά χρόνια κάποιος να έκανε καταγγελίες είτε ανώνυμες είτε χωρίς πλήρη στοιχεία και να γινόταν θέμα. Και σας πω δύο τελευταία παραδείγματα. Ο Γιώργος Παπαδρίτης, που είναι κάθε δικαίωμα, του έγραψε ότι πολιτικός αρχηγός θα ανατρέψει το ΓΕΣΥ. Και άρχισε τα ρεπορτάζ και τα σενάρια. Ποιος είναι αυτός ο πολιτικός αρχηγός, είναι ο Αβέροφ, είναι ο Βίτα, είναι ο Γάμα. Έγιναν και πρωτοσάλιδο ότι η αναφορά ήταν σε μένα. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, το πρώτο πράγμα που θα ζητούσε κάποιος είναι, αν υπάρχουν στοιχεία, κατάθεσέ τα και πες και το όνομά του, όνομα σέτο. Παρά τα αυτά, κάναμε τα σχόλια σε ένα κυνήγι μαγισσό. Δεύτερο παράδειγμα. Λέει ένας δικηγόρος, εκμεταλλευόμενοι οι άρχοι που έχουν στη πολιτική. Οι πολιτικοί κρίνονται από το λαό. Δεν περιμένουν να κρυθώ από το δικαστήριο μέσω λιβέλου. Έχει διαβγάλει, λέει, ο Αβέροφ πρωί του φώναξε ένα μοναχό και τον πέρασε από ιερή εξέταση. Και καλά. Αυτό η αλήθεια είναι ακούστηκε. Δεν έπρεπε ο συνάδελφός σας να το ρωτήσει ένα απλό πράγμα. Για πες μας το όνομα του μοναχού. Ναι. Πες μας το όνομα του μοναχού. Από την άλλη είναι πολύ σοβαρή καταγγελία, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή βγαίνει ο κύριος Καραπατάκης, λέει
ο Αβέροφ νεοφύτου κάλεσε τον ένα μοναχό και τον πέρασε από ιερά εξέταση και του έλεγε του ανθρώπου εκεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η καταγγελία αυτή. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Γι' αυτό και πρέπει να το ρωτήσω. Ποιος είναι αυτός ο μοναχός. Διότι ο κύριος Περαπατάκη σίγουρα δεν λέγει την αλήθεια. Είμαι σίγουρος ότι ένας μοναχός δεν θα δει ψέματα. Κύριε Νεοφύτου, να πάμε στο διατάφταση, στο θέμα. Ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο έργο και πώς βλέπετε τις διαμαρτυρίες των κατοίκων. Αγαπητέ μου, υπάρχουν αρμόδια τμήματα, το αρμόδιο υπουργείο. Ας γίνει εξέταση από την ελεκτική υπηρεσία για να διαφανεί αν ομότυπα ή παράτυπα δοδοτήρια. Βλέπουμε όμως το τελευταίο... Αν παράτυπα δόθηκε. Άλλα, έχουν δίκιο που διαμαρτύρω. Αν ο μότυπα έχει δοθεί άδεια, τότε δεν καταλαβαίνω. Δικαίωμα του καθενός να διαμαρτύρεται, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να λειτουργεί εντός των κρισίων. Από την άλλη, κύριε Πρόεδρε, βλέπετε να είναι τυχαία όλα αυτά τα οποία βγαίνουν προς τα έξω. Να αφήσουμε αυτό το θέμα με τον μοναχό, αλλά την εμπλοκή, αν θέλετε, εντός εκτός εισαγωγικών, των κομμάτων, σε τέτοιες περιπτώσεις, σε περιπτώσεις που αφορούν τοπικές κοινωνίες, την ίδια τους την ζωή, την ίδια τους την ευημερία. Και θέλω να φέρω και το παράδειγμα του Ιερού Ναού, της ανέγερσης Ιερού Ναού, στο δημοτικό κήπο της Πάφου. Τα όσα είδαμε, τα όσα ακούσαμε και τα όσα βλέπουμε σήμερα και στις εφημερίδες με παρεμβάσεις και τα λοιπά. Βλέπετε να υπάρχει αυτό το θέμα? Ξέρετε που θα οδηγήσουμε τον τόπο? Με όλο το σεβασμό. Είτε σε μια αναρχή, σε μια δικτατορία. Καλά, ποιος θα αποφασιστεί στο Δήμο Πάφου αν θα ανεγερθεί ή όχι ένας ναός? Ο αυτοκράτορας? Όχι, η τοπική κοινωνία. Η τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Ποια είναι η τοπική κοινωνία? Είναι οι άνθρωποι που ζουν σε εκείνο το χώρο, που επηρεάζονται. Σε εκείνο το χώρο. Ποιος αποφασίζει για τον Δήμο Πάφου? Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως. Θα καταργήσουμε την δημοκρατία? Όχι, αυτό που λέω ότι πολλές φορές βλέπουμε ή ακούμε καταγγελίες για παρεμβάσεις των κομμάτων από την Προέδρους κομμάτων από τη Λευκωσία. Αγαπητοί μου, ποιες παρεμβάσεις κομμάτων? Είναι τα κόμματα. Γιατί παρέμβαση? Τι παρέμβαση κάνει το κόμμα που οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται μέσα από κομμάτων? Τι θέλετε δηλαδή? Να καταργήσουμε τη δημοκρατία, να καταργήσουμε τα κόμματα? Πλέον είναι ανάθεμα κάποιος να είναι δημοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ, του Δίκου ή της ΕΔΕΛ. Μα ποια νοοτροπία καλλιεργείται από τα έρθανα καθημερινά? Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό που λέμε τώρα, υπάρχει μια καταγγελία στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα πήγαμε στο θέμα του Ιερού Ναού, που δεν είναι το θέμα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, όταν λέει πολιτικός αρχηγός. Δεν ήρθε... λέει για την απόφαση για τον Ιστιτράφο. Δεν παρέμβηκαν το κόμμα του. Η εκλεγμένη από τους δημότες της Πάφου για να παίρνουν τις αποφάσεις εκ μέρους των δυνατών αντιπροσωπευτική δημοκρατία έχουν. Και μου λέτε παραβαίνουν τα κόμματα. Να διαλύσουμε τη δημοκρατία, να απαγορεύονται τα κόμματα, να πάμε σε μια αναρχία, σε μια δημοκρατία, σε μια δικτατορία. Μα είναι πράγματα αυτά και τα ακούω καθημερινά. Βεβαίως και απαξιωνόμαστε όλοι. Μάλιστα. Κύριε Νεοφύτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και εσείς καλύτερα.